είμαι ο Γιώργος Κουβίδης, πρόεδρος του συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, που αποτελείται βασικά από οικογένειες των θυμάτων του τροχαίων. Είμαι γιατρός και έχω χάσει και εγώ το γιο μου σε ηλικία 30 χρονών στο κέντρο της Αθήνας, συνεπιβάτησε γιοταχή από παραβάτη του κόκκινου με υπερβολική ταχύτητα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μνήμης των Θυμάτων των Τροχαίων. Σε μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για αυτούς που έφυγαν από αυτό. Από αυτή τη φοβερή γενοκτονία που στοιχίζει σε όλο τον πλανήτη 1.300.000 χαμένες ζωές κάθε χρόνο. Τα τροχαία είναι το ανερχόμενο αίτιο θανάτου, ήταν η 10η αιτία θανάτου παγκόσμια το 2000, ήταν η 8η το 2010 και θα είναι η 5η το 2030 αν δεν ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα. Η χώρα μας έχει το προνόμιο να είναι πρώτη στην Ευρώπη σε αριθμό τροχαίων συγκρούσεων και θυμάτων στους ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιθανότητα να πεθάνει στο ελληνικό οδικό δικτύο είναι διπλάσια από ό,τι στο ευρωπαϊκό μεσοφόρο και πενταπλάσια από ό,τι στη Σουηδία. Κανένα μέτρο ουσιαστικό δεν παίρνεται και απαιτείται μια ουσιαστική, μακροπρόθεσμη, ριζοσπαστική πολιτική που για να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση. Είναι χρέος όλων των πολιτών και πρώτα απ' όλα αυτών που έχουν απώλειες από τροχαία, που είναι πάνω από 40.000 οικογένειες από το 1990 μέχρι σήμερα, αλλά και όλων των πολιτικών δυνάμεων και ιδιαίτερα της αριστεράς που θέλει να αλλάξει τον κόσμο, να θέσει σε προτεραιότητα το θέμα αυτό. Δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα που θα λυθεί μετά από μια μεγάλη αλλαγή. Μπορούμε και πρέπει να το λύσουμε τώρα. Δεν είναι στατιστικές καμπύλες αυτά που συμβαίνουν. Είναι άνθρωποι που χάνονται και οι οικογένειες οι οποίες είναι οι παρούσες μετά από αυτό το φοβερό συμβάν. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα βασικά δεν κάνει τίποτα έξω από το να προωθεί την πώληση του αυτοκινήτου. Η αγωνία είναι πολύ μεγαλύτερη για την πτωτική τάση στις πωλήσεις αυτοκινήτων παρά για τους θανάτους από τα τροχαία. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει είναι να υιοθετήσει μια πολιτική όπως έχει η Σουηδία ή όπως έχει η Αμερική ή ο Δήμος της Νέας Υόρκης μόνο υιοθετήσει σήμερα, αυτό που λέγεται σαν όραμα μηδέν. Μία πολιτική που να αποσκοπεί στη διαρκή μείωση των τροχαίων μέχρι την εξάλληψή τους, δημιουργώντας ένα κυκλοφοριακό δίκτυο φιλικό στον άνθρωπο και όχι φιλικό στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, μια αναστροφή της ιεραρχίας με προτεραιότητα στον πεζό, στον ποδηλάτη, στο παιδί, στον ηλικιωμένο, στον ευάλωτο χρήστη, στη μετακίνηση του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο για τις βόρειες και πλούσιες χώρες. Ένα απτό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στη Σλοβενία και ιδιαίτερα στην πόλη της Λουμπλιάνα σήμερα, που είναι μια πόλη θεωρητικά πιο πτωχή από εμάς, αν μιλάμε τον πλούτο με το κατακεφαλήν εισόδημα ανά έτος, αλλά που έχει ένα απίστευτο δίκτυο πεζοδρόμων, μια πλήρη διαχωρισμό ποδηλατοδρόμων, λεωφορείοδρόμων και χαμηλά ταχύτητες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα μια απίστευτη μείωση του αριθμού των τροχαίων και μια δυνατότητα των ανθρώπων να κυκλοφορήσουν και να αισθανθούν άνθρωποι μέσα στις πόλεις. Σήμερα στην Ελλάδα και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, στην Κατερίνη και στην Κέρκυρα και την άλλη Κυριακή θα γίνει ποδηλατοπορία και στα Γιάννενα. Λοιπόν, ο Σύλλογος μας έχει παίξει βασικό ρόλο σε αυτές τις κινητοποιήσεις και καλούμε όλα τα μέλη, όλες οι οικογένειες με απώλεια να συσπηρωθούν για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό πανελλαδικό σύλλογο που θα αποτελέσει το μοχλό αν θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Ούτε φωτισμένοι επιστήμονες μπορούν να τη σταματήσουν, ούτε κάποιος σωτήρας πολιτικός. Πρέπει να οργανωθούμε για να οργανώσουμε την άμυνά μας και την ανατροπή αυτής της κατάστασης.